Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καραβανσόπουλο. Κύριε Καραβανσόπουλε, άσυλο, οικονομία. Τώρα να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί δεν ψήφισε το ΚΚΕ το φορολογικό, τη μείωση φόρων? Θα μπορούσε να έχει ψηφίσει και το Κομμουνιστικό Κόμμα και να έχουμε μια μεγάλη συνέντευξη. Ως μια ελάφρυνση, μικρή έστω. Ελαφρύνση είναι, με τις παρατηρήσεις του βεβαίως. Προσέξτε, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μια συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής και από τη σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη σκητάλη της αντιλαϊκής πολιτικής στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία με τα πρώτα μέτρα προσπαθεί να συγκαλύψει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της και να νομιμοποιήσει στη λαϊκή συνείδηση βαριά αντιλαϊκά μέτρα. Όπως για παράδειγμα είναι το φορολογικό. Έτσι κι αλλιώς αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία για το φορολογικό είναι ακριβώς να μειώσει ακόμη περισσότερο την πενιχρή συμμετοχή των επιχειρηματικών ομίλων στα φορολογικά έσοδα. Είναι το 5% μόνο του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Και από αυτή την άποψη να νομιμοποιήσει ότι το κύριο βάρος των φορολογικών εσόδων θα εξακολουθεί να το σηκώνουν τα λαϊκά στρώματα. Όσον αφορά για τον έμφυα, εμείς είμαστε πάρα πολύ καθαροί, έχουμε διαφορετική θεώρηση. Μπορεί να γίνονται όποιες μικροελαφρύνσεις, που όμως είναι πολύ μεγαλύτερες αυτές που έχουν μεγάλη περιουσία. 1.500 περίπου ευρώ θα κερδίσει κάποιος με περιουσία πάνω από ένα χιλιάρικο. Πάνω από ένα εκατομμύριο αντικείμενο. Ενώ αντίθετα αυτός που έχει 60.000, 55 ευρώ το πολύ πολύ να γλιτώσει. Εντάξει, κύριε Καλά, όχι ότι δεν είναι τίποτα. Προσέξτε, δεν λέμε ότι δεν είναι τίποτα, έστω και αυτά τα 55 ευρώ. Όχι, αλλά προσέξτε. Είναι και άλλο το μέγεθος του ποσού, κύριε Καλά. Ναι, συμφωνούμε. Δηλαδή αλλά κοίτα, συμφωνούμε. Πληρώνει... Αλλά πα να βγάλει από τη μήγα ξύγκη. Επί τη ουσία. Γιατί αυτό που έχει μια κίνητη περιουσία, την οποία την απέκτησε με κόπου, θυσίε, υδρότα και αίμα, που μπορεί και να την χρωστάει κιόλα για να καλύψει στεγαστικές του ανάγκες, δεν μπορεί να πληρώνει έμφυα. Δεν μπορεί να πληρώνει χαράτσι πάνω σε αυτό το ακίνητο. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για αυτές τις περιπτώσεις και να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο η πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Η περιουσία των επιχειρηματικών ομίλων εδώ πέρα, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ως δημοσιογράφοι έγκριτοι, ότι υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζουν τα ακίνητα και που για τα ακίνητα αυτά τα οποία διαχειρίζονται, άρα έχουν κέρδη από αυτά εκεί, πληρώνουν πολύ μικρότερο έμφυα από ό,τι πληρώνει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το ζητούμενο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι τα φορολογικά βάρη δεν πρέπει να είναι στα λαϊκά στρώματα, αλλά πρέπει να επιβαρύνουν επιχειρηματικούς ομίλους, οικονομική ολιγαρχία, μεγάλη ακίνητη περιουσία. Άσυλο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν ψηφίσαμε. Α, η Μαρία, η κυρία Βουργάνα. Πάνω σε αυτό που είπατε για τη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις, δεν θεωρείτε όμως ότι είναι ένα φιλοεπενδυτικό μέτρο? Δηλαδή, όλοι ζητούν μείωση της φορολογίας για να έρθουν επενδύσεις, να έρθουν κεφάλαια, να βρεθούν καινούργιες δουλειές, να ανοίξει λίγο η αγορά. Δεν είναι ένα κίνητρο, ναι, ένα κίνητρο αυτό που δίνεται στις επιχειρήσεις. Σύμφωνοι. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η φορολογία των επιχειρήσεων. Πού θα φτάσουμε, κυρία Βουργάνα, εδώ πέρα? Έχουν πάρθει μια σειρά μέτρα τα οποία έχουν τσακίσει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Οι μισθοί έχουν κατρακυλήσει ακριβώς για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα. Θα μειωθεί και άλλο η φορολογία των επιχειρήσεων για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα. Δίνουμε χρήματα. Δίνοντας όμως κίνητρα στις επιχειρήσεις. Ο κρατικός προϋπολογισμός. Στηρίζουν τους εργαζόμενους. Ποιους εργάζουν χωρίς δικαιώματα? Όταν έχουν καταργήσει το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων. Όταν ο εργαζόμενος είναι αναλώσιμος, όταν έχουν κατρακυλήσει μισθοί σε αυτό το επίπεδο φτώχειας και εξαθλίωσης. Βάζει σύνολο τα προβλήματα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι διαμορφώνεται ένα τέτοιο περιβάλλον που θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις, τσακίζεις το δικαίωμα του άλλου στην εργασία, τσακίζεις το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της και να μην φορτώνει όλα αυτά τα βάρη τα φορολογικά. Κύριε Σταθερόπουλος, μια ερώτηση. Βλέπετε, κύριε Καραβανσόπουλε, σε εσάς πάνε ερώτηση. Ένα στοιχείο για τον ένφια. Ναι. Τα στοιχεία είναι ότι η Αττική συνεισφέρει στο συνολικό ποσό 1,5 δις και οι υπόλοιπες 12 περιφέρειες δίνουν το 1 δις. Και τα περισσότερα χρήματα έρχονται από ψυχικό, ΕΚΑΛ, Κηφισά. Οι εφορίες δίνουν... Η Κηφισά είναι 85 εκατομμύρια... Η Γλυφάδα, δηλαδή το κύριο βάρος του σηκώνει οι έχοντες εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση και η αναλογία δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Αυτός που πληρώνει και το περισσότερα θα σηκώνουν λίγοι. Όχι, λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι διαφορετικά τα στοιχεία. Θα μας απαντήσετε. Λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε. Άσυλο. Λέω λοιπόν, άσυλο. Να τελειώσουμε την φορολογία. Εδώ έχουμε υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων που δεν μπορούν να καλύψουν ανάγκες τους και δεν πρέπει να το βλέπουμε αποσπασμένα, αλλά πρέπει να το βλέπουμε ταυτόχρονα με τη συγκέντρωση του πλούτου που είναι όλο και σε λιγότερα χέρια και στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Άρα λοιπόν είναι αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά το άσυλο,
Προσέξτε, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τις όποιες παραβατικές ενέργειες γίνονται στον χώρο των πανεπιστημίων. Να. Το θέμα είναι γιατί δεν εφαρμόζεται. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ποιο είναι το πλαίσιο? Πριτάνης. Αυτό ας το κουβεντιάσουμε μια άλλη ώρα. Γιατί δεν εφαρμόζεται. Αλλά η ουσία ποια είναι τώρα, ότι με πρόσχημα τις όποιες παραβατικές ενέργειες γίνονται θέλουν να καταργήσουν το άσυλο. Εμείς γιατί λέμε, πρόσεξε, καταρχάς οργανωμένο έγκλημα είναι μόνο στα πανεπιστήμια. Όχι. Διακίνηση ναρκωτικών γίνεται μόνο στα πανεπιστήμια. Στους άλλους χώρους που δεν υπάρχει άσυλο, γιατί δεν αντιμετωπίζετε? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι υποκριτικό να μιλάνε κάποιοι για διακίνηση ναρκωτικών όταν έχουν εξαπολύσει μια τεράστια καμπάνια ανοχής στα ναρκωτικά και στη χρήση. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Όταν έχουν δημιουργήσει χώρους εποπτευόμενης χρήσης, αντί να υπάρχουν προγράμματα στεγνά απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, θέλουν μια νεολαία να είναι στη μαστούρα και να μιλάνε ταυτόχρονα για το ζήτημα του πανεπιστημιακού ασύλου. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς το πρόβλημα είναι το εξής, κατά τη γνώμη μας, ότι τα πανεπιστήμια έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και οι φοιτητές των λαϊκών οικογενειών ακόμη περισσότερα. Για να πάει ένα παιδί να σπουδάσει θέλουν πάρα πολλά χρήματα. Που αυτά δεν υπάρχουν. Η φοιτητική μέρημνα καταραίει. Τα πτυχία γίνονται πολλαπλών ταχυτήτων και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επί Νέας Δημοκρατίας. Αποσυνδέονται από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Και επί της ουσίας τι θέλουν να διαμορφώσουν? Θέλουν να διαμορφώσουν ένα άσυλο στη μετατροπή του πανεπιστήμιου σε επιχείρηση, στο να μπορούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που μέχρι τώρα και με τον νέο νόμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ καθορίζουν όχι μόνο την έρευνα. Προσέξτε. Αλλάζουν οι εποχές. Οι επιχειρήσεις καθορίζουν όχι μόνο την έρευνα που θα γίνει στα πανεπιστήμια, αλλά πλέον και ποια τμήματα θα δημιουργηθούν και ποια προγράμματα σπουδών θα έχουν. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι το θέλουν αυτό για να υπάρξει σιγή νεκροταφείου στα πανεπιστήμια. Για να αντιμετωπίσουν το φοιτητικό και το κίνημα των εργαζόμενων και των καθηγητών στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό θέλουν το άσυλο. Και προσέξτε. Ας το δούμε και σε σχέση με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έφερε fast track ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι υπάρχει εκεί? Ενώ υπάρχει μια γενική τάση μείωση των ποινών. Πού αυξάνονται οι ποινές? Αυξάνονται οι ποινές στο άρθρο 168 για τη διατάραξη λειτουργίας των υπηρεσιών. Μαθητοδικία διαταράσσει τη λειτουργία των σχολείων. Άρα εδώ πέρα έχουμε αυξημένες ποινές. Φοιτητές που κινητοποιούνται και εμποδίζουν να γίνουν. Μέσα από τις κινητοποιήσεις. Καταλήψεων που κλείνουν οι σχολές, φαντάζομαι, λοιπόν, τα σχολεία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε αύξηση των ποινών, μεγαλύτερη αυστηροποίηση και βεβαίως υπάρχει και στο άρθρο το οποίο έχει για την παρακόλληση των κοινωνιών, τα αγροτοδικεία. Μόνο σε αυτά τα δύο άρθρα αυξήθηκαν οι ποινές. Σε όλα τα άλλα μειώθηκαν. Απλά για το θέμα λοιπόν, καταλήψεων πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα για τους άλλους, θέλουν να κάνουν μάθημα. Προσέξτε τώρα το πώς. Το πώς το φοιτητικό κίνημα οργανώνει τον αγώνα του, στο ποιες μορφές επιλέγει, είναι θέμα το οποίο μπορεί να το επιλέξει. Να γίνω εγώ κακός στις υπόθεσεις. Γίνεται ό,τι θέλετε. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, άμα απευθυνθώ στον κύριο Συρίγο αριστερά, που έχει προφυλακιστεί και τον έχουν τον άνθρωπο δει δύο φορές, τι μπορώ να το απαντήσω εγώ σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μπήκε ο Ρουβίκονας και μας έκανε μέσα, έστεισε ένα περίπτερο. Ναι, το φοιτητικό κίνημα όμως δεν είναι Ρουβίκονας. Μα, αυτό λέω. Δεν είναι οι διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν άλλου είδους σκοπούς και έχουν άλλου είδους διασυνδέσεις με κέντρα και παράκεντρα. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά, κύριε Καραμαζόπουλε? Αυτά πώς θα αντιμετωπιστούν? Αυτό είναι ζήτημα το οποίο δεν αφορά το άσυλο. Δεν αφορά το άσυλο αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω. Ελάτε, κύριε Σιρήγο. Δεν αφορά το άσυλο. Εμείς λοιπόν λέμε πολύ καθαρά ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι ακριβώς για να υπάρξει σιγή νεκροταφείου στα πανεπιστήμια. Έχουμε αυτό και αφορά. Έχουμε και παράσταση διαμαρτυρίας στις ΚΝΕ στις 10. Και έγινε, σε Άριο Πάγο και πολύ και έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Σχετίζεται ακριβώς με αυτή τη λογική ότι θέλουν τα πανεπιστήμια πλέον να είναι πανεπιστήμια άβατα για τους εργαζόμενους και το λαό και να έχουν άσυλο οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή ως είναι ο σκοπός. Ελάτε, και μέσα από αυτό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και είναι, πώς να το πω, σημαδιακό το θέμα ότι επικεντρώνουν στο άσυλο και ότι είναι η πρώτη ενέργεια της κυβέρνησης για το άσυλο, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως σας είπα και πριν, φοιτητικής μέρημνας, προγράμματα σπουδών, ελλείψη καθηγητών, ελλείψη υποδομές, ελλείψη εργαστήρια. Είναι απλώς αυτό. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι πρέπει και αυτά να τα δείτε, γιατί ο κ. Καραθανασόπουλος έβαλε και 2-3 ζητήματα. Συγγνώμη, είναι άσυλο για τις επιχειρήσεις και θα εμποδίζει το λαό να μπαίνει μέσα? Τώρα μην λέμε τέτοια πράγματα.
Καταλάβατε ο λαός, πολύ καλά, κύριε Σιμίνη. Ο λαός είναι μέσα. Έχετε τη δυνατότητα να καταλάβετε τι θέλω να πω. Ο λαός είναι μέσα και τα λαϊκά στρώματα τα οποία πηγαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν δυνατότητα να έχουν ένα ευπρεπές πανεπιστήμιο επειδή μειοψηφικές ομάδες καταστρέφουν τις υποδομές του πανεπιστήμιου. Επειδή μειοψηφικές ομάδες απειλούν την ασφάλεια των ανθρώπων. Δηλαδή στην αρχιτεκτονική της Πάτρας, κύριε Συρίγο, με συγχωρείτε πολύ. Στην αρχιτεκτονική της Πάτρας που από τη στιγμή της ίδρυσής της πριν από 40 χρόνια είναι σε κοντέινερ, φταίει το ότι μπαίνουν εκεί πέρα και καταστρέφουνε. Ερώτηση. Η νομική η σχολή. Η φοιτητική εστία Πατρών που μετά το σεισμό πριν από 20 χρόνια έχασε το 1 τρίτο των κλινών της. Και δεν επισκευάζεται, φταίει οι παρεμβατικές ομάδες. Ξέρετε, αφήστε τα τώρα αυτά. Φταίει είναι ένα ζήτημα. Τον κύριο μια κουβέντα μόνο. Μια κουβέντα. Έλα, πολύ σύντομα. Είναι ζήτημα ορισμένες ενέργειες να γενικεύονται για να συγκαλυφθεί η τεράστια υποβάθμιση που υπάρχει στα πανεπιστήμια, η τεράστια έλλειψη υποδομών και να χτυπηθεί με αυτόν τον τρόπο να συκοφαντηθεί το άσυλο. Γιατί κοιτάξτε, το πόρισμα Παρασκευόλου που το επανέλαβε και ο κύριος Συρίγος. Όλες τις κινητοποιήσεις, ταυτίζει τις κινητοποιήσεις με ποινικά αδικήματα για εγκληματικές ενέργειες. Και αυτό είναι που ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση του άσυλου.